Τα μάτια μας όταν ανακαλύψαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Υπουργείο Παιδείας, 17 Φεβρουαρίου 2012. Θέμα: υπεροριακή απασχόληση. Δαπάνη: 343.000 ευρώ. Αποφασίζουμε για τα πολιτικά γραφεία, προσέξτε, Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα, Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων και Ειδικών Γραμματέων, την υπεροριακή, νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία για το χρονικό διάστημα αναδρομικά από 1η-1η του 2012 έως τις 30 Απριλίου του 2012. Την ώρα δηλαδή που παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία από την ασιτία, οι μαθητές μελετούν με φθαρμένες φωτοτυπίες αντί για βιβλία και τουρτουρίζουν από το κρύο στις αίθουσες αφού τα σχολεία δεν έχουν ούτε πετρέλαιο, οι οικογένειές τους και όλοι εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε 343.000 ευρώ για την υπεροριακή εργασία μόλις 4 μηνών, δεκάδων υπαλλήλων και μάλιστα στα πολιτικά γραφεία σύσσωμης της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Δείτε τώρα τι προσωπικό είναι αυτό και πώς κατανέμεται. Για την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Γραφείο Υπουργού. 48 υπάλληλοι για κάθε απογευματινή και νυχτερινή εργασία, αλλά και για τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Για την κυρία Φόφη Γεννηματά. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού. 21 υπάλληλοι για απογευματινή και νυχτερινή εργασία, αλλά και για τις Κυριακές και τις αργίες. Για την κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου. Γραφείο Υφυπουργού. 15 υπάλληλοι για απογευματινή και νυχτερινή εργασία, αλλά και για Κυριακές και αργίες. 5 υπάλληλοι ακόμη θα εργαστούν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, 10 στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και από 4 στα γραφεία των Ειδικών Γραμματέων. Ολόκληρη στρατιά δηλαδή και προσέξτε και αυτό, όλοι αναγράφονται ως ειδικοί σύμβουλοι. Με βάση πάντα την ίδια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας αλλάζουμε κατηγορία. Όργανα ασφαλείας Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 20 αστυνομικοί για την απογευματινή και την νυχτερινή εργασία, τις Κυριακές και τις αργίες. Και κλείνουμε με τους οδηγούς, με τις αντίστοιχες μέρες και ώρες υπεροριακής εργασίας που αντιστοιχούν σε 10 για την κυρία Διαμαντοπούλου, 10 για την κυρία Γεννηματά και 10 για την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Επίσης, 2 οδηγοί βρίσκονται υπεροριακά στη διάθεση και του Γενικού Γραμματέα. Έχουμε λοιπόν και λέμε 48 υπάλληλοι, 20 αστυνομικοί και 10 οδηγοί για την κυρία Διαμαντοπούλου. Για την κυρία Γεννηματά 21 υπάλληλοι, 20 αστυνομικοί και 10 οδηγοί. Και για την κυρία Χριστοφιλοπούλου 15 υπάλληλοι, 20 αστυνομικοί και 10 οδηγοί αντιστοίχως. Σε αυτούς προσθέστε και τους δεκάδες άλλους ειδικούς συνεργάτες, αστυνομικούς και οδηγούς των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων. Ένας ολόκληρος στρατός συμβούλων αστυνομικών και οδηγών για το καλό της παιδείας ασφαλώς.